Να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας σε έναν από τους πρωταγωνιστές χθες της φιλικής αυτής νίκης του Άρη, στον Αριστίδη Τολότα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπρο. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ, και νομίζω ότι πρέπει να είστε και καλύτερα τώρα, Άρη, γιατί έχετε και ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος επιτέλους, 22 Οκτωβρίου. Κάτι είναι και αυτό. Σίγουρα, ναι. Τόσο καιρό περιμέναμε, είχαμε προγραμματίσει την προετοιμασία μας για να ξεκινήσουμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, και τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και μας ενημερώσαν για 22 του μηνός. Απλά τώρα αυτό είναι καλύτερο και για μας, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Ναι, βέβαια, γιατί η ομάδα έχει ήδη συμπληρώσει 2 μήνες προετοιμασίας, 2 γεμάτους μήνες, με πολύ σκληρή δουλειά, με πολλά φιλικά, 7 τον αριθμό, ένα επίσημο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αρκετό το διάστημα. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, αν πηγαίναμε και σε περαιτέρω αναβολή στην έναρξη του πρωταθλήματος, θα μιλούσαμε για πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, εμείς όταν ο coach έχει ένα πλάνο και ξέρει κάποιες σχετικά ημερομηνίες, είναι λογικό να βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Τι κρατάμε από το χθεσινό ευρύ αυτό 1-5 με τον Ιγυνιακό? Είναι φιλικό παιχνίδι, βέβαια, άλλο το φιλικά και άλλο τα επίσημα. Πάντως η εικόνα του Άρη ήταν πολύ σοβαρή και στα 2 ημίχρονα με τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο προπονητής της ομάδας. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα χθες παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι στις πρώτες φάσεις που κάναμε σκοράραμε. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Β' Εθνική, γιατί κακά τα ψέματα το 1-5 δεν θα έρχεται εύκολα για το 0-5 και το 0-4 στους αγώνες του πρωταθλήματος. Και να είστε σίγουροι πως από αυτή την έδρα που παίξαμε χθες μπορεί να είναι φιλικό, αλλά στο πρωτάθλημα λίγες ομάδες θα περάσουν. Ναι. Θυμόμαστε και πέρυσι ο Άρης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και έρθισε μόλις με 1-0. Πολύ δύσκολα, πέρασε και δύσκολες τιμές τα τελευταία λεπτά. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και είναι πάντως, Άρη, η προσωμείωση της Football League, έτσι όπως την είδαμε χθες. Δηλαδή, μικρό γήπεδο, κακός, θα έλεγα, αγωνιστικός χώρος, δυνατός αντίπαλος, ό,τι πρέπει για ένα τεστ 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια. Θα υπάρχει κακός αγωνιστικός χώρος. Πρέπει να μπούμε. Να δώσουμε σε όλα τα παιδιά να καταλάβουν ότι έτσι θα μας αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες. Δεν θα μπούμε ποτέ σε καμία έδρα και με κανένα αντίπαλο να πούμε ότι απλά είμαστε ο Άρης και θα κερδίσουμε με τη φανέλα. Αυτό μας λέει συνέχεια και ο προπονητής, ότι πρέπει να ματώνουμε. Ναι. Πρέπει να βγάζουμε τα πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση στους αγώνες. Και πάνω απ' όλα να σκοράρουμε για να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Ναι. Τώρα αν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους 3 βαθμούς με καλό θέαμα, αυτό είναι κάτι εξαιρετικό. Ναι, βέβαια, θα είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι σίγουρα ότι... Σίγουρα και για τον κόσμο. Ναι, εσύ θεωρείς αυτό που προέχει είναι σίγουρα η ουσία. Ο Άρης απλά να παίρνει τους βαθμούς για να πετύχει το στόχο του. Σίγουρα. Ο κόσμος του Άρη τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι να κάνουμε 15-20 τελικές προσπάθειες σε κάθε αγώνα και να ερχόμαστε 1-1, δεν νομίζω ότι θα τα βγει κάπου κερδισμένος ούτε ο κόσμος, ούτε η ομάδα του Άρη και ούτε εμείς. Ναι. Το θέμα είναι να παίρνουμε τους 3 βαθμούς, να είμαστε σοβαροί σε κάθε παιχνίδι, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος της χρονιάς να φτάσει ο Άρης εκεί που αξίζει, γιατί όπως σας είπα, ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί, έχει κουραστεί με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και πρέπει να δώσουμε και εμείς χαρά, έστω και αυτοί οι μικροί, θα έλεγα, γιατί έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές. Ναι. Πάντως χθες στο Ιγίνιο, Άρη, νομίζω είδαμε πολλά από τα στοιχεία που θέλει να έχει και θα έχει μάλλον ο Άρης φέτος στο παιχνίδι του. Δηλαδή είδαμε πίεση, είδαμε γρήγορη ανάκτηση της κατοχής της μπάλας, είδαμε αλληλοκαλύψεις, είδαμε pressing, είδαμε δημιουργία και από τον άξονα και από τα πλάγια. Είδαμε πολλά πράγματα, δηλαδή, τα οποία δουλεύετε εδώ και 2 μήνες. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά που έγιναν χθες στο γήπεδο δεν έγινε κάτι τυχαία. Δουλεύουμε από την αρχή της προετοιμασίας. Όλα αυτά που είπατε κι εσείς μας τα ζητάει ο coach. Και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και με τα φιλικά που θα παίξουμε ακόμη, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε αυτά που μας ζητάει ο coach. Ναι. Είδαμε επίσης και άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Άρης πήρε και γκολ από στατικές φάσεις, και το λέω, Άρη, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, δεν αναφέρομαι μόνο στη Football League, πολλά γκολ, τα μισά τουλάχιστον, προέρχονται από στατικές φάσεις στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, σίγουρα παίζει με πολύ μεγάλο ρόλο, όπως είπες, και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αλλά και στη Football League. Και νομίζω ότι έχουμε και τα χτυπήματα και τα κορμιά για να πάρουμε φέτος πολλά γκολ από τις στιγμένες φάσεις.
Mm-hmm. Είναι ένα στοιχείο που το δουλεύουμε και αυτό στην προπόνηση. Και νομίζω ότι πολλά μάτς θα τα πάρουμε και σε αποστημένες φάσεις. Ναι. Εσύ είσαι ένα από τα 14 μαζί με τον Πλατέλα που ήρθε πριν από λίγες μέρες νέα πρόσωπα στην ομάδα. Αρκετά, πάνω από μία ενδεκάδα, είναι μια σχεδόν καινούργια ομάδα ο Άρης. Η προσαρμογή σου ήταν εύκολη, ήταν γρήγορη? Δεν νομίζω να δυσκολεύεις, γιατί είδες και αρκετούς γνώριμους στην ομάδα. Εντάξει, σίγουρα κάθε αρχή είναι και δύσκολη, αλλά με την βοήθεια και των παλιών και των καινούργιων που νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα. Έχουμε γίνει μια οικογένεια και αυτό φαίνεται κιόλας μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το καλό κλίμα για να προχωρήσουμε την ομάδα μια βροθιά, για να πετύχει η ομάδα το στόχο. Ένας από τους βασικούς λόγους φυσικά που ήρθε στον Άρη είναι ο Παύλος Μυροφορίδης, με τον οποίο γνωρίζει αρκετά χρόνια. Δεν κάνω λάθος, Άρη σε είχε πάρει πρώτη φορά στον Πανηλιακό τη σεζόν 11-12, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, σίγουρα ρόλο έχει παίξει ο κ. Μυροφορίδης για μένα. Έχουμε ξανασυνεργαστεί πάλι στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα για το τι έχει πετύχει ο κ. Μυροφορίδης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέρετε μόνοι σας. Οι πράξεις του νομίζω μιλάνε από μόνες τους. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και είναι ο κρίκος ανάμεσα σε εμάς και στη διοίκηση για να πετύχει η ομάδα όλο αυτό το σύνολο που πρέπει να υπάρχει για να, όπως ξαναείπα, να ανέβει η ομάδα στη Super League. Παίζει σε μια θέση, Άρη, που πέρσι έπαιζε ο Ανδρέας ο Τάτος, ένας επίσης παίκτης που έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του με τον Άρη, με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν σου λείπουν. Χθες μάλιστα έβγαλες 2-3 πάρα πολύ ωραίες φάσεις και ομόρφινες το παιχνίδι του Άρη στο Αιγίνιο και μάλιστα σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ο Ανδρέας είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Ξέρετε κι εσείς τι έχει προσφέρει και στην ομάδα του Άρη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημασία, σας είπα και πριν, δεν μετράει μόνο το θέμα. Είναι η ουσία, πρέπει να κερδίζουμε σε κάθε αγώνα. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο, είναι το ιδανικό και για την ομάδα, για τον κόσμο, για τον προπονητή και για μας. Είσαι γιαννιώτης, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγή, έτσι δεν είναι? Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, θύμισέ μου, σε είχε παρακολουθήσει ο Ολυμπιακός όταν ήσουν μικρός και είχες πάει και στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, σε μικρή ηλικία? Ναι, την περίοδο 2003-2004. Και μετά συνέχισες και έχεις περάσει από αρκετές ομάδες φυσικά, ναι. Και σε γάμα και σε β' εθνική. Έχεις και ένα πέρασμα στη Σούπερ Λίγκα με την Κέρκυρα, νομίζω τότε με προπονητή τον Άκη Μάντζιο. Ναι. Μάλιστα. Γενικότερα έχεις μια διαδρομή. Δεν ξέρω, θεωρούσουν κάποτε, διαβάζαμε στα scouting reports, ένα εξαιρετικό ταλέντο και όταν πήγες στον Ολυμπιακό. Είσαι ικανοποιημένος από όλα όσα έχεις πετύχει ή πιστεύεις ότι θα μπορούσε να, με βάση αυτό το ταλέντο που έχεις, να πετύχεις περισσότερα πράγματα? Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση μου δίνει σε μένα που σε παρακολουθώ και σε γνωρίζω τώρα από το καλοκαίρι και από την προετοιμασία και από τα φιλικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μόνο αυτό, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Πρέπει να έχεις τύχη. Πρέπει να έχεις τύχη. Ναι. Εγώ είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στα 18 μου. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν θεωρείται όμως σαν δικαιολογία. Νομίζω ότι φέτος μέσα από την ομάδα μπορεί να κάνω το βήμα παραπάνω για να συνεχίσω και του χρόνου στην ομάδα. Είναι με διαφορά, Άρη, η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα στο 29 σου, νομίζω, ο ερχομός στον Άρη. Εννοείται. Και περιμένεις πώς και πώς να ξεκινήσουν και τα επίσημα παιχνίδια. Έχετε και ένα στοίχημα. Μιλήσαμε προηγουμένως, μας έλεγες ότι εντάξει, προέχει ουσία, αλλά αν είναι να το συνδυάσουμε και με καλό ποδόσφαιρο, έχετε έτσι ένα στοίχημα να φέρετε πίσω τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο? Όπως σας είπα, ο κόσμος του Άρη έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πρέπει να δει την ομάδα να προσφέρει αυτά που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δύσκολο. Πρέπει η ομάδα, όπως σας είπα, να κερδίσει σε κάθε αγώνα και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι ο κόσμος του Άρη θα επιστρέψει στο γήπεδο. Αισθάνεστε? Μπορεί να είναι επικραμμένος, αλλά νομίζω ότι την αγαπάνε την ομάδα πάρα πολύ. Ναι. Αισθάνεστε πίεση καθόλου εσείς οι καινούργοι από την περσινή αποτυχία ή δεν το σκέφτεστε καν και έχετε το μυαλό σας σε αυτά που δουλεύετε με τον προπονητή σας? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα πλάνο με τον προπονητή. Αυτό πρέπει να το ακολουθήσουμε πιστά και στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό δεν θα υπάρχει καθόλου πίεση ούτε από εμάς ούτε από τον κόσμο και νομίζω ότι θα βγάζουμε αυτά τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, Άρη, τι πρωτάθλημα περιμένεις
πλέον έχουμε και άλλες δύο ομάδες εδώ και λίγο καιρό. Τη Δόξα που μάλιστα ενισχύεται με πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, με θητεία και στη Σούπερ Λίγκα. Είναι Όφη, είναι τα Τρίκαλα. Έχουν επίσης γεμάτο ρόστερ. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζω. Απόλλωνας Πόντου. Νομίζω ότι για άλλη μια χρονιά το πρωτάθλημα θα είναι δύο ταχυτήτων. Ναι. Θα είναι αυτές οι ομάδες που αναφέρατε κι εσείς, συν μία-δύο ακόμη, που θα είναι για την πρώτη πεντάδα εξάδα και μετά θα υπάρχει. Θα υπάρχουν οι ομάδες που θα παλεύουν για τη σωτηρία τους. Μα καλά, για τον Άρη ο στόχος φυσικά είναι αυτονόητος. Θα θέλατε όμως και ενδεχομένως την Πέμπτη που γίνεται η κλήρωση μια καλή αρχή. Ένα βατό πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Σε όλη τη χρονιά θα παίξουμε όλες τις ομάδες. Αυτό δεν μας αγχώνει. Ούτε λέμε να έχουμε κάποιον εύκολο ή κάποιον δύσκολο. Με όλες τις ομάδες θα παίξουμε όλη τη χρονιά. Και εντός και εκτός έδρας. Νομίζω ότι αν παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως δουλεύουμε μέχρι τώρα από την αρχή της προετοιμασίας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εσύ φέτος θα ψάξεις όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ένα γεμάτο ρόστερ, υπάρχουν και αρκετά παιδιά εκεί στον άξονα, στη θέση στην οποία αγωνίζεσαι. Ο προσωπικός στόχος ποιος είναι, για να κλείσουμε? Σίγουρα υπάρχει υγιής συναγωνισμός στην ομάδα. Το ρόστερ είναι πάρα πολύ μεγάλο, τα παιχνίδια θα είναι πολλά. Νομίζω ότι πρέπει μέσα από τη σκληρή δουλειά να δώσουμε όλο τον καλύτερό μας σε αυτό για να πετύχει η ομάδα το στόχο μας. Εκεί και πέρα, νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσει από τις 30, όλοι θα θέλουν να παίζουν και οι 30. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής να πει ότι δεν θέλω να παίζω ή ότι είναι ευχαριστημένος αν παίζει 20 ή 30 λεπτά. Mm. Αυτό θα το κάνει ο προπονητής. Θα μην συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, θα ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο που δουλεύουμε τόσο καιρό και στο τέλος νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Το ευχόμαστε πραγματικά, να ευχηθούμε καλή αρχή, καθώς πλέον μετράμε αντίστροφα, μακριά από τραυματισμούς και τους επόμενους μήνες να είμαστε εδώ να συζητάμε πλέον για την επιστροφή του Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Εννοείται, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.